Στα 9 λεπτά μετά τις 9, εγώ καλημερίζω εδώ στο στούντιο του 984 τον κύριο Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Έκανα έτσι ένα πολύ μεγάλο πρόλογο, δίνοντας λίγο και το παστίγμα, αλλά γενικά της πολιτικής επικαιρότητας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, από την 21η του Μάη προς την 25η του Ιούνιου, με αυτά τα οποία εσείς βιώνετε και εκτιμάτε πλέον, κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί από την άλλη συνεχίζονται, όπως μας είπατε πριν από λίγο, και οι περιοδίες σας και οι επισκέψεις σας σε όλο τον νομό Ηρακλείου, δεν έχετε σταματήσει καθόλου. Σωστά. Για εμάς 25 Ιουνίου είναι μια διαφορετική εκλογική αναμέτρηση. Οι κάλπες είναι άδειες και εμείς έχουμε ξεκινήσει όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου να οργώνουμε την επικράτεια και την επαρχία, και εγώ το κάνω αυτό καθημερινά, με στόχο να συλλέξουμε και το τελευταίο ψηφοδέλτιο που μπορούμε για τη Νέα Δημοκρατία, με στόχο να πετύχουμε μια μεγάλη νίκη όπως αυτή στις 21 Μαΐου. Είναι ένα στοίχημα για όλους και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα το πετύχουμε. Το ζητούμενο είναι η αυτοδυναμία? Σίγουρα είναι η αυτοδυναμία το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το είχε θέσει εξάλλου εξ αρχής και ο πρόεδρος του κόμματός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και νομίζω ότι είναι και ένας ρεαλιστικός στόχος, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα επαναπαυθούμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τους ίδιους ρυθμούς. Κύριε Κεφαλογιάννη, αυτό το οποίο αυτή την ώρα εισπράτεται από τον κόσμο, ποιο είναι? Δηλαδή με τους ανθρώπους τους οποίους συναντιέστε, από το μετερίζει του καθενός? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυναμική της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος πέτυχε και μια προσωπική νίκη στην Κρήτη. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα για τον ίδιο και μια ιστορική στιγμή για την παράταξή μας στην Κρήτη, όπου καταφέραμε να κερδίσουμε και στους 4 νομούς. Από εκεί και πέρα, μακριά από εμάς η αλαζονία, δεν θέλουμε να επαναπαυόμαστε και αυτό που χρειάζεται είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τους ίδιους ρυθμούς. Πολλές φορές από τις 21 του Μάη μέχρι σήμερα έχει τεθεί το ερώτημα από πολλούς, και από φίλους της Νέας Δημοκρατίας και από κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης και από πολιτικούς αντιπάλους. Πώς είναι δυνατόν όλη η κοινωνία να βράζει, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια προβλήματα, τόσα προβλήματα, γιατί και προεκλογικά πριν από τις 21 του Μάη, νομίζω ότι τα συζητούσαμε και εδώ στο στούντιο του 984, σε ό,τι έχει να κάνει και με την παραγωγή και με την υγεία και με την εργασία και με την ανεργία και με τα επιδόματα, γενικότερα μια καθημερινότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολη, να υπάρχουν ομάδες ανθρώπων και παραγωγικές ομάδες αλλά και κοινωνικές ομάδες και τάξεις που αυτή την ώρα πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα, και την ίδια στιγμή ο χάρτης να βάφεται μπλε. Τι είναι εκείνο το οποίο για εσάς μέτρησε πολύ περισσότερο για να δώσει ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ο κόσμος? Τώρα, ψυχολογία είναι, ψυχολογικό είναι ή οτιδήποτε άλλο είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς πώς το εξηγείτε? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα υπάρχουν ζητήματα. Από εκεί και πέρα όμως ο κόσμος νομίζω ότι είδε, λογάριασε και ζήγησε τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτήν την τετραετία. Γιατί περάσαμε μια τετραετία πανωτών και συσσωρευμένων κρίσεων, πρωτόγνωρων για την πατρίδα μας. Να θυμίσω την επίθεση που δεχθήκαμε στον Εύρο, την υβριδική επίθεση από τον Ερντογάν. Να θυμίσουμε την υγειονομική κρίση. Να θυμίσουμε τον εισαγόμενο πληθωρισμό που έχουμε τώρα και την ενεργειακή κρίση. Ήταν απανωτές κρίσεις, τις οποίες η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπισε με όσες δυνάμεις είχε. Μην ξεχνάτε ότι δώσαμε 55 δισεκατομμύρια μέσα στην πανδημία. Μην ξεχνάτε ότι βγάλαμε ένα πρόγραμμα επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος, το καλάθι του νοικοκυριού, το Fuel Pass, μια σειρά δηλαδή από μέτρα προκειμένου να βοηθήσουμε τα αδύναμα νοικοκυριά. Και νομίζω πως δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτη και στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η φιλολαϊκή πολιτική που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να στηρίξει τα αδύναμα στρώματα εκτιμήθηκε από τον κόσμο και γι' αυτό το λόγο υπερψηφίστηκε και στις εκλογές της 21 Μαΐου. Επίσης
υπήρξε μια πληθώρα προοδευτικών μέτρων για τους νέους, όπως η στέγη για τους νέους, το πρώτο ένσημο. Υπήρξε μια πολιτική για την οικογένεια με τις δαντάδες γειτονιάς, με τα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Αν με ρωτάτε, χρειάζονται και άλλα. Θέλω να πω όμως ότι ο κόσμος στο τέλος της ημέρας εκτίμησε αυτό. Έστω αυτό το λίγο, διότι δεν είναι ουσιαστικό μέτρο στήριξης. Δηλαδή ακόμα και τα ΠΑΣ δεν ήταν ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Το να πάρει ο άλλος 25 ευρώ όταν στο καλάθι του νοικοκυριού οι αυξήσεις είναι τεράστιες, ο άλλος καταλαβαίνει ότι πραγματικά ούτε καν ασπιρίνη δεν είναι σε μια σοβαρή ασθένεια, όπως τουλάχιστον λέγανε στο παρελθόν, ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν προβλήματα. Ούτως ή άλλως από την Ευρώπη το μπιλετάκι ήρθε που λέει ότι, ξέρετε, θα σταματήσει και η επιδότηση του ρεύματος μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή δεν έχουν τελειώσει τα προβλήματα. Ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει επιλύσει τα προβλήματα. Ναι, κρίσεις πάντα υπάρχουν και δεν ήταν μικρή η κρίση, αλλά μην ξεχνάμε το τι τα υπέστη αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί πραγματικά εκεί κατακρεουργήθηκαν, όπως λένε οι γιατροί, οι υγειονομικοί τα πάντα, πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν, το ποια είναι η κατάσταση μέσα στα νοσοκομεία, το τι γίνεται αυτή την ώρα. Δεν ξέρω, αλήθεια. Η τοποθέτησή σας έχει δύο σκέλη. Όσον αφορά το θέμα των επιδομάτων, είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, ότι για εμάς τα επιδόματα δεν είναι η λύση. Είναι όμως μια ανακούφιση, μια έκτακτη ανακούφιση, μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Και νομίζω ότι ήταν απαραίτητα για να στηριχθεί η κοινωνία. Προφανώς όμως δεν ήταν άρα μόνο. Άρα κλήθηκε η θέλησή σας να βοηθήσετε, σωστά, άσχετα με το μέγεθος της βοήθειας. Ήταν όμως και η βοήθεια ήταν σημαντική, γιατί δεν αφορούν μόνο τα επιδόματα. Αφορά και την αύξηση των μισθών, όπου πλέον ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι πάνω από 1.100 ευρώ. Αφορά την αύξηση των συντάξεων. Αυτό έγινε τώρα. Ξέρετε, πρώτη φορά αυξήθηκαν οι συντάξεις μετά από 12 χρόνια. Ναι, μικρή αύξηση, υπήρξε όμως μια αύξηση. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν είναι μόνο τα επιδόματα που δόθηκαν, είναι η αύξηση των μισθών, είναι η δημιουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας, και νομίζω ότι αυτό μέτρησε στο τέλος ο ελληνικός λαός και έδωσε αυτή την εντολή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που ελπίζουμε να επαληθευτεί και στις επόμενες εκλογές. Όσον αφορά το θέμα που θέσατε με το σύστημα υγείας, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναγνωρίσει, και γι' αυτό το λόγο και στο πρόγραμμά μας ένα μεγάλο στίχημα για την επόμενη τετραετία έχει να κάνει με τη δημιουργία του νέου εθνικού συστήματος υγείας. Αν με ρωτάτε, δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί μέχρι υγείας σήμερα γιαζδί τα ακούμε. Όχι, δημόσιο σύστημα υγείας, και το οποίο θα περιλαμβάνει βέβαια και την ανακαίνιση και τον εξυγχρονισμό πολλών κέντρων υγείας και νοσοκομείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και την πρόσληψη 10.000 νοσηλευτών και γιατρών στο ΕΣΥ. Είναι αστοιχείο. Με τη βάθος χρόνου, μήπως έχει ξεκαθαριστεί αυτό? Διότι τα μηνύματα τα οποία παίρνω από το χώρο της υγείας και κάνοντας το ρεπορτάζ στο χώρο της υγείας δεν είναι και πάρα πολύ καλά για τους υγειονομικούς, αλλά ούτε και για εμάς που θέλουμε να πάμε στο νοσοκομείο. Όταν θέλεις να κάνεις μια εξέταση και πας σε ένα ραντεβού πρωινά ιατρία σε βάθος ενδεχόμενα και τρίμηνου, τετράμηνου, εξάμηνου, εφτάμηνου, όταν υπάρχουν μηχανήματα τα οποία είναι χαλασμένα, όταν θα πρέπει για να εξυπηρετηθείς να πας στα απογευματινά ιατρία, που εκεί πληρώνεις γιατί είναι η ροή η οικονομική για το νοσοκομείο, όταν βλέπεις τι γίνεται με τις συνεργασίες και πώς εμπλέκονται οι ιδιώτες, νομίζω ότι δεν το ακούς και τόσο εύκολα, κύριε Κεφαλογιάννη, και λες ότι, ξέρετε, ναι, το πιστεύω ότι πάμε προς ένα πραγματικά δυνατό σύστημα υγείας. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα υπάρχουν ζητήματα στο σύστημα υγείας, δεν το συζητάμε αυτό. Γι' αυτό το λόγο σας είπα εξ αρχής ότι χρειάζεται προσωπικό. Γίναν ήδη 15.000 προσλήψεις αυτή την τετραετία. Είναι ένα στοίχημα να γίνουν περισσότερες. Αν με ρωτάτε αν είναι καλύτερο αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας από το 2019, θα σας πω ναι. Αν με ρωτάτε αν πρέπει να γίνουν κι άλλα, η απάντηση είναι πάλι ναι, χρειάζονται και πολλά ακόμα.
Αυτή την τετραετία υπήρξαν θετικά δείγματα. Υπήρξε για παράδειγμα το πρόγραμμα Φόφοι Γεννηματά, που βοήθησε πάρα πολύ τις, τις γυναίκες με προληπτικές εξετάσεις. Θα πρέπει αυτός ο προληπτικός έλεγχος να καθιερωθεί και σε διάφορα άλλα νοσήματα και σε διάφορες άλλες ασθένειες για να βοηθηθεί ο κόσμος. Εννοείται πως πρέπει να στηριχθεί το σύστημα υγείας με προσωπικό και κυρίως με νοσηλευτές, που υπάρχει μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και γιατρούς. Όπως και γιατρούς, όπως χρειάζεται και μία ενίσχυση των περιφερειακών κέντρων υγείας, ώστε να μην πέφτει ένα μεγάλο βάρος του κόσμου στα κεντρικά νοσοκομεία. Και δεν, και στα... και δεν είναι μόνο η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, είναι όλες οι περιφέρειες σε όλη τη χώρα, οι περιοχές που δεν μπορείς πραγματικά εκεί να πας εύκολα στο γιατρό. Έλεγα μόλις την είδηση ότι με συνοδεία ενός γιατρού άλλης ειδικότητας, ότι μια γυναίκα, το έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής στην ΚΟ, επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, κέντρο υγεία της περιοχής, ότι είναι στην ΚΟ, και το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή της φτάνοντας στο νοσοκομείο, γιατί ξέρετε, είναι η ταλαιπωρία στην καρότσα ενός αγροτικού Φερματικό. Που το έχουμε ζήσει πολλάκις εδώ στην Κρήτη, σε απομακρυσμένες περιοχές, και για άλλη μια φορά το αντιμετωπίζουμε στην ΚΟΗ. Και μάλιστα σε ανάρτησή του ο ορθοδοντικός από τον οποίο έγινε γνωστό αναφέρει ότι ντρέπομαι γιατί δεν κατάφερα να την κρατήσω στη ζωή. Δηλαδή όταν υπάρχουν τέτοια... Είναι δραματικό, και νομίζω ότι και οι νέοι άνθρωποι που μπαίνουν στην πολιτική για αυτά πρέπει να μιλήσουμε, και αυτά είναι που πρέπει να αλλάξουν κιόλας. Ο Πρωθυπουργός το έχει θέσει ως στόχο και μάλιστα ως ένα προσωπικό του στοίχημα την επόμενη τετραετία το Εθνικό Σύστημα Υγείας να είναι καλύτερο. Mm. Είπατε μια κουβέντα. Όλοι εμείς που μπαίνουμε στην πολιτική, οι νέοι άνθρωποι, δεν ήταν και τόσο μεγάλη η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, αλλά εν πάση περιπτώσει μπήκαν πολλοί νέοι άνθρωποι στην πολιτική. Ένας από αυτούς και εσείς εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, και μάλιστα με την πρώτη σας αυτή τη συμμετοχή να βρεθείτε πραγματικά σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Αναρωτιέμαι από εδώ και κάτω τι πιστεύετε εσείς για την Κρήτη, έτσι όπως έχουμε μπροστά μας την εκλογική αναμέτρηση, να ενισχύσει παραπάνω την δύναμή της η Νέα Δημοκρατία, είτε σε Χανιά, είτε σε Ρέθυμνο, είτε σε εκείνες τις περιφέρειες εκτιμάτε που αυτή την ώρα πραγματικά δίνεται το βάρος και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ? Ξέρετε, όσον αφορά το αρχικό σας σχόλιο, εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί η γενιά μου κάνει ένα βήμα μπροστά και υπήρξε αυτή η ανανέωση στα ψηφοδέλτια. Και δεν ξέρω αν είναι σωστό να αναφέρω και κάποια ονόματα στην Κρήτη. Σε κάθε νομό υπήρξε ένας νέος άνθρωπος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης στα Χανιά, η κυρία Νικηφόρου στο Ρέθυμνο, ο Κώστας Ανδρεαδάκης στον Άγιο Νικόλαο. Νέοι άνθρωποι στα 25, στα 26, στα 27, στα 30, όπου έδωσαν και αυτό το στίγμα της ανανέωσης. Σας αναφέρω παραδείγματα από την Κρήτη, αλλά τα παραδείγματα υπάρχουν και σε όλη την Ελλάδα, και νομίζω ότι αυτό ήταν και ένα μεγάλο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, και έφερε και ένα αποτέλεσμα πολύ σημαντικό στους νέους, στις ηλικίες δηλαδή 17-24. Όσον αφορά το... Ποιες είναι οι προτεραιότητες, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, ποιες είναι οι προτεραιότητες που μπορούν να αλλάξουν με όλους εσάς τους νέους ανθρώπους, ή οι αλλαγές που εσείς ευελπιστείτε ότι θα πρέπει να γίνουν ή μπορείτε να καταφέρετε σε αυτό το πολιτικό σύστημα που στους περισσότερους δεν αρέσει, κύριε Κεφαλογιάννη? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα κάποιες πολιτικές που είχαν να κάνουν με τους νέους αυτήν την τετραετία πρέπει να συνεχιστούν και να βελτιωθούν, όπως ήταν η στέγη για τους νέους, η οποία θα πρέπει να αφορά περισσότερα νέα ζευγάρια. Ήταν όμως ένα στίγμα. Σίγουρα οι νέοι θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Είναι ένα μεγάλο θέμα η αξιοκρατία στο δημόσιο, η αξιολόγηση στο δημόσιο, και νομίζω ότι αυτό το είδαμε και την προηγούμενη τετραετία. Είδαμε δηλαδή πώς ένα σύστημα το οποίο δούλευε με τρόπο που δεν θέλουμε οδήγησε σε αποτελέσματα θλιβερά.
Αυτό λοιπόν είναι που θα πρέπει να αλλάξουμε αυτή τη τετραετία και οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή, όχι απλοί σχολιαστές των γεγονότων, αλλά πρωταγωνιστές για να έρθει αυτή η αλλαγή. Είναι βέβαια για θέμα το πόσο θέλετε εσείς να χτυπήσετε το χέρι στο τραπέζι και να πείτε, με την καλή έννοια το λέω, φαντάζομαι το καταλαβαίνεστε και μεταφορικό είναι, και να πείτε ότι ξέρετε, ναι μεν εμείς αναλαμβάνουμε ή εκλεγήκαμε γιατί μας εμπιστεύτηκαν για αυτές τις αλλαγές, αλλά και εσείς να αλλάξετε. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό το παλιό πολιτικό σύστημα πιστεύετε ότι θα σας αφήσει πραγματικά να φέρετε αυτές τις αλλαγές και να ανοίξετε φτερά για τον καθένα από όλους εμάς? Στο χέρι μας είναι, τίποτα δεν είναι εύκολο, θέλει αγώνα, αλλά το πρώτο βήμα είναι η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού της χώρας, το οποίο θα φέρει και νέες ιδέες και νέα όρεξη για δουλειά και για να μπορέσει να κοντραριστεί και να χτυπηθεί με αυτές τις νοοτροπίες του παρελθόντος, οι οποίες κράταν τη χώρα πίσω. Το δικαιοσύνη, η ισονομία και όλα τα υπόλοιπα, αξιοκρατία, αξιοπρέπεια, αξιοπρεπής διαβίωση, η οικονομία κλπ. Πόσο εύκολα σας αφήνει το περιθώριο πραγματικά να ελιχθείτε όταν ξέρετε ότι από εκεί πάνω, εξαιτίας του χρέους, των μνημονίων, μην μου πείτε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, είναι νόμος του κράτους, δεν αναφέρονται μνημόνια, υψηλή υποπτία και όλα τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει εξαιτίας των υποχρεώσεων που έχουμε, πόσο εύκολα πιστεύετε ότι μπορείτε να ελιχθείτε? Κοιτάξτε να δείτε, δίνονται πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία στη χώρα μας αυτή την τετραετία. Και νομίζω ότι και με το κύρος του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε καταφέρει να πάρουμε ένα μεγάλο ποσό που αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα δοθεί, όπως είπαμε προηγουμένως, και για το σύστημα υγείας και τα κέντρα υγείας και νοσοκομεία, τον εξυγχρονισμό τους. Θα δοθούν χρήματα για μεγάλα έργα, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας, θα χρηματοδοτηθεί ένα μέρος και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μα υπάρχουν, κύριε Κεφαλογιάννη, ήδη και αναφορές που λέει ότι, ξέρετε, χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν πάει σε 5, σε 10, σε 20 αφημί και τέλος. Εγώ σας αναφέρω. Και από την άλλη, για το Όχι. Αφού κάνουμε την κουβέντα, να την κάνουμε και ανοίγοντας τις παρεθέσεις και κλείνοντας τις παρεθέσεις. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της υγείας, υπάρχουν και προαπαιτούμενα. Δηλαδή, ένα προαπαιτούμενο, δεν ξέρω αν είναι για τη δημόσια υγεία και πώς το βλέπετε και ελίσσεστε μέσα στον χώρο της υγείας, είναι, λέει, στοίχημα και επιταγή ο προσωπικός γιατρός. Ποιος προσωπικός γιατρός? Εντάξει, το θέμα με τον προσωπικό γιατρό σίγουρα. Απλά σας τα θέτω. Εσείς κρατάτε σημειώσεις από ό,τι βλέπω για να μου τα απαντάτε. Καλά κάνετε και το θέτετε. Εγώ αναφέρω κάποια παραδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης ακριβώς για να απαντήσω σε αυτό το επιχείρημα, το οποίο είναι ένα επιχείρημα το οποίο το θέτει η αντιπολίτευση όλων των κομμάτων. Και δεν είναι πραγματικότητα, γιατί χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δοθούν και σε μεγάλα έργα οδικά και για το σύστημα υγείας και για θέματα που έχουν να κάνουν με την πατρίδα μας. Επομένως, ένα στοίχημα το Ταμείο Ανάκαμψης και το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Άλλο ένα στοίχημα μεγάλο έχει να κάνει με τα προγράμματα, με το ΕΣΠΑ και με τα ευρωπαϊκά χρήματα που θα πάρουμε. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας αυτή την τετραετία και να αξιοποιηθούν όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία που έχουμε, και ευτυχώς αυτή τη στιγμή είχαμε πάρει στο παρελθόν η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας την ιστορική απόφαση να ενταχθούμε στην ΕΟΚ, και χάρη σε αυτή την ιστορική απόφαση έχουμε αυτή τη στιγμή αυτά τα προνόμια, και στο χέρι μας είναι να αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά εργαλεία για να κάνουμε τη χώρα μας καλύτερη. Από εκεί και πέρα χρειάζεται, κατά τη γνώμη, μια σταθερή ηγεσία για να αντιμετωπίσει κρίσεις που μπορεί να προκύψουν, και αυτή η ηγεσία θεωρώ ότι θα είναι της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη τετραετία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη δύναμή σας σε όλη την Κρήτη, διότι υπάρχουν οι κουβέντες, ας πούμε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος στο Ρέθυμνο. Τα μηνύματα που στέλνει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ρέθυμνο επίσης, για μία πράσινη Κρήτη, για μία άλλη Κρήτη, εδώ αυτά δεν σας προβληματίζουν? Γιατί δεν έχετε μάλλον μπροστά σας μόνο ένα κόμμα ως αντίπαλο, ως αντίπαλη δύναμη, αλλά είναι και το ΠΑΣΟΚ, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πια. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι δεν πρέπει να επαναπαυθούμε. Δεν είναι εύκολες εκλογές, και ειδικότερα αν μπουν δύο κόμματα στη Βουλή ακόμα, ανεβαίνει και ο πύχης αυτοδυναμίας.
Άρα το ποσοστό που θα χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία θα είναι μεγαλύτερο. Οπότε εμείς σηκώνουμε μανίκια, περιοδεύουμε το νομό και στόχος είναι να συλλέξουμε και το τελευταίο ψηφοδέλτιο. Εκτιμώ και ακολουθώντας και τον πρόεδρο στην περιοδία που έκανε σε όλη την Κρήτη ότι το κλίμα είναι θετικό και η Κρήτη θα δώσει την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Εκτιμάτε δηλαδή ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στις έδρες, κύριε Κεφαλογιάννη? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, γιατί έχει να κάνει, το εκλογικό μας σύστημα είναι ιδιαίτερο και έχει να κάνει και με το πόσα κόμματα μπουν στη Βουλή και αν θα πιάσουν το 3% στην περιφέρεια της Κρήτης, με αποτέλεσμα να βγάλουν και μικρότερα κόμματα έδρες. Οπότε είναι ένας σχετισμός πολλών παραγόντων για να μπορέσω να σας πω ότι οι έδρες θα μείνουν ίδιες για όλα τα κόμματα. Ποιος είναι ο ουσιαστικός αντίπαλος για εσάς από την αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ και γιατί? Μην μου απαντήσετε όμως, γιατί πρέπει να πάω στα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά. Κύριε Κεφαλογιάννη, νομίζω ότι μπορείτε να απαντήσετε τώρα στο ερώτημα που σας έθεσα πριν από το διάλειμμα. Τι είναι αυτό που σας φοβίζει περισσότερο? Όχι τι σας φοβίζει, τι είναι αυτό. Σας φοβίζει περισσότερο ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ και γιατί? Κοιτάξτε να δείτε, το ποιος θα είναι αντιπολίτευση θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Αλλά πριν δούμε. Εγώ ρωτήσω τι φοβίζει εσάς. Πριν δούμε ποιος θα είναι αντιπολίτευση, πρέπει να δούμε πρώτα ποιος θα είναι κυβέρνηση. Άρα στις 25 Ιουνίου πρέπει να ψηφίσουμε για το ποιος θα είναι κυβέρνηση και το ποιος θα είναι αντιπολίτευση σοφά, είναι ένα άλλο θέμα. Πιστεύετε ότι μπορούν να αλλάξουν οι αναλογίες, έστω και τελευταία στιγμή μετά τις αλλαγές που έχει κάνει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, μένει να το δούμε αυτό. Μένει να το δούμε. Εγώ εκτιμώ ότι ο κόσμος θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, γιατί ο τόπος χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή η μόνη ρεαλιστική πρόταση εξουσίας είναι η πρόταση Νέας Δημοκρατίας για αυτοδύναμη κυβέρνηση και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προτεραιότητα σας λοιπόν ένα το χώρο, ο χώρος της υγείας. Φεύγω όμως από το χώρο της υγείας. Οικονομία, είπατε ότι αυτή την ώρα υπάρχουν σοβαρά δεδομένα τα οποία σας δίνουν ένα αέρα να κινηθείτε ή μπορεί να δώσουν και στους άλλους εφόσον εκλεγών ένα αέρα να κινηθούν, που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης. Εθνικά θέματα. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί έχουμε και τις αλλαγές. Τα εθνικά θέματα. Όχι η κυβέρνηση, ο Ερντογάν επανεξελέγει. Αλλά ξέρετε, είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να πορευόμαστε με ανθρώπους που λίγο πολύ είχαμε μάθει και τον τρόπο που κινιόντουσαν. Σοϊλού, Χουλουσί, Ακάρα, Τσαβούσογλου. Και μέσα από τις λέξεις είχαμε μάθει να διαβάζουμε κάτω από τις λέξεις. Τώρα μπαίνουν και νέα πρόσωπα. Και δεν ξέρω ποια είναι η πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν. Δεν θα κάνω υψηλή ανάλυση στην πολιτική. Δεν είμαι αρμόδια της Τουρκίας και στα εθνικά θέματα. Αλλά υπάρχουν αλλαγές που ωστόσο με προβληματίζουν. Γεωστρατηγικά υπάρχουν πολλά θέματα, νέες χώρες που πρέπει να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, οι διαφωνίες, εξοπλισμοί, όλα αυτά σας προβληματίζουν? Καταρχάς δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει μια σταθερή εξωτερική πολιτική από το 1923 και μετά, οπότε νομίζω ότι θα κυμαίνεται ακριβώς στους άξονες που ήταν και το προηγούμενο διάστημα. Ναι, υπάρχουν περίοδοι που η κρίση είναι αυξημένη και η ένταση είναι αυξημένη και υπάρχουν και περίοδοι που είναι πιο χαλαροί. Αλλά το γενικότερο δόγμα της Τουρκίας δεν αλλάζει ποτέ. Δεν νομίζω, δεν αλλάζει ποτέ και νομίζω συμφωνείτε σε αυτό. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι το γείτονά σου δεν τον διαλέγεις, αλλά μαθαίνεις να τον διαχειρίζεσαι. Και αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς και αυτή την τετραετία. Η πολιτική μας το προηγούμενο διάστημα είχε δύο άξονες. Αφενός την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με τη συμφωνία που κάναμε για τις φρεγάτες και τα Ραφάλ, την ισχυροποίηση δηλαδή του ελληνικού στρατού και αφετέρου τον πολλαπλασιασμό αυτής της ισχύς σε διπλωματικό επίπεδο με τις συμφωνίες που κάναμε με χώρες του εξωτερικού για να μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε αυτή την ισχύ που έχει ο ελληνικός στρατός. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός στρατός βρίσκεται σε καλό επίπεδο.
Υπάρχουν σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα και είμαι αισιόδοξος ότι οτιδήποτε προκύψει είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα και έχουμε γίνει όχι ειδικοί, αλλά είμαστε πολύ πιο ενημερωμένοι από τους υπόλοιπους μέσα από τις εκπομπές του Γιώργου του Σαχίνη. Δεν το συζητάμε. Και αυτό το ξέρετε σε καθημερινή βάση μέσα από τη συχνότητα του 984 και με τους γεωπολιτικούς και με τους αναλυτές και με όλους τους καλεσμένους του. Οπότε εντάξει, κρατάω στο γενικό του το αφήγημα, την πολιτική που εσείς λέτε ότι θέλετε να κρατήσετε σε ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά θέματα. Ακριβώς, γιατί εμείς είμαστε μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα όμως, δυστυχώς πολλές φορές το διεθνές δίκαιο είναι το δίκαιο του ισχυρού. Και για να μπορούμε να υποστηρίξουμε και να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας, πρέπει να είμαστε ισχυροί. Άρα αυτό πρέπει να κοιτάξουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας, πώς η Ελλάδα θα είναι ισχυρή. Εγώ έχω μάθει, όχι μόνο μέσα από την εμπειρία της δουλειάς, αλλά και λόγω ηλικίας, ότι όταν ανοίγεις μια πόρτα και ένα παράθυρο, πρέπει να ξέρεις τι θα βρεις πίσω από το παράθυρο, τι θα βρεις πίσω από την πόρτα και πώς θα μπορέσεις να ξανακλείσεις την πόρτα ή το παράθυρο. Απλά κρατήστε το. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε πιο ενημερωμένοι μέσα από αυτά τα οποία μαθαίνουμε σε καθημερινή βάση και μέσα από τις συγκεκριμένες τις εκπομπές που σας ανέφερα. Τις οποίες παρακολουθώ και με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά έχει εξαιρετικούς αναλυτές εκπομπή. Αυτό το οποίο είπα στις ειδήσεις πάλι σήμερα ήταν τα 3 λεπτά πάνω η βενζίνη. Η ανησυχία των ανθρώπων της αγοράς των βενζινοπολών, ότι εξαιτίας και της απόφασης των ισχυρών του ΟΠΕΚ να μειώσουν την παραγωγή, ξανά το ίδιο μοτίβο κλπ. Και έτσι με αυτό το παράδειγμα έρχομαι στην οικονομική πολιτική. Αναρωτιέμαι γιατί δεν μειώνεται αυτός ο έρμος, ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Το φωνάζει όλη η αγορά, δεν είναι μόνο οι βενζινοπόλες, το φωνάζουν όλοι οι μικρομεσαίοι. Οι μικρομεσαίοι οι οποίοι διαμαρτύρονται επίσης, εκτός από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για το ΦΠΑ, είναι εκείνοι οι οποίοι οι ίδιοι λένε και κατανοούν από τη μία ότι δεν είναι και εύκολο η φορολογική πολιτική να αλλάξει, γιατί μέσα από τα έσοδα αυτά στα ταμεία του κράτους βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα επιδοματικού χαρακτήρα που δίνει η κυβέρνηση, μπορεί να είναι η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την άλλη υπάρχουν εκείνα τα παραδείγματα όλων εκείνων των χωρών που πραγματικά τα έχουν καταφέρει και ανακουφίζουν τους πολίτες. Βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία, βλέπετε τι γίνεται στην Κύπρο. Ναι, το να ανακουφίζεις πραγματικά στην πραγματική του διάσταση τον κόσμο, τους πολίτες, νομίζω ότι είναι το καλύτερο δυνατό και είναι πολύ καλύτερο από την οποιαδήποτε επιδοματική πολιτική, διότι στο σύνολό της βοηθάτε μια κοινωνία. Γιατί όχι, κυρία Κεφαλογιάννη? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πήραμε μια στρατηγική απόφαση το προηγούμενο διάστημα να μην μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, γιατί παρέχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μεγάλα έσοδα στο κράτος, τα οποία μετά όμως διαθέτουμε στους αδύναμους συμπολίτες μας. Εμείς δηλαδή επιλέξαμε να βοηθήσουμε. Μα έχουμε γίνει όλοι αδύναμοι. Προσέξτε να δείτε. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο όλοι. Εμείς κάναμε μια επιλογή να βοηθήσουμε τα αδύναμα νοικοκυριά ακριβώς από έσοδα που παίρναμε και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Έχει αποδειχθεί και από άλλες χώρες, αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα, ότι πολλές φορές όταν μειώνεται το φως, όπως μειώθηκε για παράδειγμα στον καφέ, δεν μειώθηκε η τιμή του καφέ. Επομένως, θεωρούμε ότι το να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα μέτρο που θα έχει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος που αφορά τα έσοδα της χώρας και αφετέρου δεν θα μπορέσει αυτό να φανεί στην πραγματικότητα στον καταναλωτή. Επομένως, γι' αυτό το λόγο πήραμε. Μα πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορεί να ασκηθεί οικονομική πολιτική, έχει χαθεί η μπάλα. Διότι σας ανέφερα ένα παράδειγμα με τον καφέ. Που δεν είδα, μειώθηκε ο φόρος στον καφέ, δεν το είδε όμως αυτό ο καταναλωτής. Δεν το είδε ο πολίτης. Επομένως, εμείς το είπαμε αυτό και το προηγούμενο διάστημα, ότι θα κινηθούμε στους ίδιους άξονες. Δηλαδή, από τα έσοδα που έχουμε ως κράτος, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους αδύναμους συμπολίτες μας.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ήταν μια οριζόντια μείωση που στο τέλος δεν θα είχε και το πραγματικό αντίκτυπο που θέλουμε. Η οποία όμως απόφαση δημιουργεί πάρα πολλές παρενέργειες σε όλη την αγορά, διότι είναι πολύ μεγάλες οι παραγωγικές εκείνες ομάδες που αυτή την ώρα και το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, γιατί είναι πάνω από το 90% οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, από τη μία πας στην πηγή, δεν πίνεις νερό σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη, όταν μιλάμε για την Κρήτη. Από την άλλη, δεν έρχεται η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από την άλλη, δεν πέφτει το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Αλλά ωστόσο, εμείς μιλάμε για εξωγενή ακρίβεια εισαγόμενη, τέλος πάντων, ακρίβεια. Αλλά με τη Eurostat να λέει ότι πέφτει ο πληθωρισμός για άλλη μια φορά, αλλά ο πληθωρισμός των τροφίμων να ανεβαίνει, και μάλιστα, όπως έβλεπα τις προηγούμενες ημέρες, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, ήταν κατά 0,2 μονάδες αυξημένος ο πληθωρισμός των τροφίμων σε σχέση με το Μάρτιο, Μάρτιο-Απρίλιο. Και όλα αυτά είναι λίγο ακατανόητα, γιατί πλέον 15 του μήνα δεν έχεις χρήματα και περιμένεις εκεί μέχρι να ξαναπληρωθείς, εάν πληρώνεσαι ή να πάρεις εκείνο το επίδομα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοπρεπή διαβίωση σου. Εμείς καταρχάς ως παράταξη είμαστε υπέρ της μείωσης των φόρων. Γι' αυτό μειώσαμε μια σειρά από φόρους το προηγούμενο διάστημα. Τον ένφια, καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης, το φόρο στα μερίσματα, είναι τις ασφαλιστικές εισφορές. Εμείς ιδεολογικά θεωρούμε ότι πρέπει να μειώνονται οι φόροι. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, είναι μια εισαγόμενη. Είναι μια εισαγόμενη κρίση. Δεν το λέω εγώ. Είναι μια εισαγόμενη κρίση. Ωραία. Είναι μια εισαγόμενη κρίση και αυτό απαιτεί και έκτακτες πολιτικές. Η πολιτική των επιδομάτων είναι μια έκτακτη πολιτική για να στηριχθεί η κοινωνία σε μια δύσκολη χρονική στιγμή. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι να περάσει αυτή η καταιγίδα του πληθωρισμού. Όπου η αλήθεια είναι πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια ανάσχεση. Και μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Επομένως, κάτι κάνουμε καλά γι' αυτό. Και η Ισπανία, για παράδειγμα, που μου αναφέρατε, έχει ψηλότερο πληθωρισμό από την Ελλάδα. Έχει 12,8 πληθωρισμό, εμείς έχουμε 11. Άρα, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η πολιτική έχει αποδώσει καρπούς. Εννοείται πως υπάρχει ζήτημα ενεργειακό. Είναι μια πρωτόγνωρη κρίση, μεγαλύτερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν υπάρχουν μαγικά για να την εξαφανίσουν σε μια νυχτή. Από εκεί και πέρα η διαχείριση είναι όσο το δυνατό καλύτερη, και γι' αυτό το λόγο είμαστε και σε αυτή τη θέση που είμαστε στην Ευρωζώνη όσον αφορά τον πληθωρισμό και την ακρίβεια στα τρόφιμα. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης ή Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, αναρωτιέμαι τι βάζει σε πρώτη προτεραιότητα, και είναι η τελευταία ερώτηση που σας θέτω. Ποιες είναι οι τρεις, αν μπορούσα να σας ρωτήσω, ή έχετε εσείς ιεραρχήσει, δικές σας προτεραιότητες, δικοί σας στόχοι, για να τους καταφέρετε, είτε για το κοινωνικό κράτος, είτε για την οικονομία, είτε για τους νέους, δεν ξέρω, αλλά είναι τα προσωπικά σας τα στοιχήματα. Ποια είναι αυτά τα τρία δεδομένα? Κοιτάξτε να δείτε, το ένα σίγουρα έχει να κάνει με το πρωτογενή τομέα, δηλαδή την ψηφιοποίηση του πρωτογενή τομέα, τις νέες τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα και πόσο ο αγρότης θα ενημερωθεί και θα ενημερώνεται για τα προγράμματα που υπάρχουν, για τις δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε να πετύχουμε και εκεί πέρα μια ηλικιακή ανανέωση. Είναι κάτι το οποίο έχει ανάγκη ο πρωτογενής τομέας, και το όραμά μας και το όραμά μου είναι... όπως αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία κάθε στρέμμα αποδίδει 1.900 ευρώ, εδώ αποδίδει 190, δυστυχώς. Επομένως υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος να διανύσουμε για να μπορέσει και ο γεωπόνος να βρίσκεται στο χωράφι και ο κτηνίατρος να βρίσκεται στη μάντρα, να ενημερώνει τον παραγωγό, να ενημερώνει τον αγρότη. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Το δεύτερο σίγουρα έχει να κάνει με τον τουρισμό. Είμαστε μια τουριστική περιοχή, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν τα απαραίτητα πανεπιστήμια στην Κρήτη, δεν υπάρχουν τμήματα τουριστικών σπουδών, και αυτά που υπάρχουν θέλουν σίγουρα μια ανακοίνωση. Αναφέρομαι στο τμήμα στο Κοκκίνι Χάνι, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα και αυτό εδώ πέρα τοπικά, και νομίζω ότι μέσα από την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος θα μπορέσει και η Κρήτη να μπει σε μια άλλη δυναμική. Χρειάζονται λοιπόν στελέχη στον τουρισμό που θα είναι καταρτισμένα σωστά και θα μπορούν να διαχειριστούν αυτό το μεγάλο όγκο τουριστών που υπάρχει κάθε χρόνο στο νησί μας. Αυτά είναι τα δύο.
Ο τουρισμός και η ψηφιοποίηση του πρωτογενούς τομέα. Ανοίγεται βέβαια, και μεγάλη κεφαλαία. Νομίζω ότι χρειάζεται και το τρίτο που είναι πολύ σπουδαίο και το χρειάζεται βέβαια μια κεντρική πολιτική γι' αυτό. Έχει να κάνει με τα νέα ζευγάρια και, και το ζήτημα του δημογραφικού. Καθώς αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα είναι ότι έχουμε 125.000 θανάτους το χρόνο και 85.000 γεννήσεις. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ως έθνος κινδυνεύουμε. Mm. Άρα χρειάζεται μια πολιτική κινήτρων ώστε να γεννηθούν παιδιά. Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να μην υπάρχουμε το 2100. Είναι μείζον θέμα το δημογραφικό, δεν το συζητάω. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, δεν είναι απλά και μόνο η ψηφιοποίηση, αλλά είναι συνολικότερα εκείνη η στρατηγική πολιτική, η εθνική στρατηγική πολιτική που δεν έχει ακολουθηθεί. Έχουν υπάρξει διαχρονικά μικρές, πάρα πολύ μικρές εξαιρέσεις, κύριε Κεφαλογιάννη, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από το ΠΑΣΟΚ. Τους βάζω όλους αυτή τη σειρά. Ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες σε πολύ λίγα δάχτυλα του ενός χεριού μετρώνται, διότι πραγματικά κατάφεραν να κάνουν κάτι καλύτερο σε ό,τι έχει να κάνει με τους αγρότες. Οι περισσότεροι ακολουθούν τη δική τους την πολιτική και βέβαια από όπου αντλούν τη δεξαμενή των ψήφων τους, όπου εκεί υπάρχουν θέματα. Και όταν μάλιστα υπάρχουν ανοιχτοί ορίζοντες, μεγάλοι ορίζοντες και επικίνδυνοι ορίζοντες που φέρνουν αλλαγές, βλέπε νέα κοινή αγροτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται από φέτος, όταν υπάρχουν αλλαγές στις επιδοτήσεις, όταν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τα πρασινίσματα, όταν ακόμα που είμαστε στις 6 του Ιούνιου δεν έχει ανοίξει το ΟΣΔΕ γιατί αφορά τους παραγωγούς και σήμερα ξανά οι ενώσεις πηγαίνουν στην Αθήνα, μπας και κάτι καταφέρουν σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι εδώ είναι ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, γιατί όλοι οι παιδιά από χωριά είμαστε και ξέρουμε τι σημαίνει να παράγεις, το πώς παράγεις, γιατί παράγεις και το τι κάνεις. Νομίζω ότι είναι τα πιο σημαντικά θέματα. Τώρα για τον τουρισμό, τι να πω. Κοίταξε, να πω και δύο πράγματα. Πείτε. Για τον πρωτογενή τομέα, γιατί τα θέσατε διάφορα. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτή την τετραετία δόθηκε το μεγαλύτερο πρόγραμμα νέων αγροτών, ύψους 473 εκατομμυρίων ευρώ. Δόθηκε ένα τεράστιο πακέτο για τα βιολογικά. Καταφέραμε να μειώσουμε, να επιστρέψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση για το αγροτικό πετρέλαιο για πρώτη φορά μετά το 2016. Μειώσαμε το ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα λιπάσματα και πήραμε μία σειρά μέτρων για να ενισχύσουμε τις ομάδες παραγωγών, μειώνοντας τους φόρους και εκεί πέρα. Επομένως, εμάς βρίσκεται ο παραγωγός και ο αγρότης στις προτεραιότητές μας. Καλά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ηγεσίες των Υπουργείων, δεν το παίρνω πίσω. Είναι μετρημένη στα δάχτυλα ενός χεριού, διαχρονικά οι υπουργοί οι οποίοι έχουν ασκήσει πολιτική. Και βέβαια το βασικό είναι, δεν ξέρω πώς το κάνατε και γιατί το κάνατε, το λέω συμβολικά έτσι, ξέρω τι κάνατε, αλλά σας υπενθυμίζω, εθνική στρατηγική πολιτική δεν υπήρξε και δεν υπάρχει. Είναι το μεγάλο ζητούμενο. Χρειάζεται σίγουρα ένα σχεδιασμός και μια στρατηγική όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, που θα ξεκινάει από την παραγωγή, θα πηγαίνει στην τυποποίηση και μετά στην προώθηση των προϊόντων μας στο εξωτερικό, ώστε να μην γίνουν τα μεγάλα λάθη που γίνανε στο παρελθόν, όπως έγινε για παράδειγμα για τη σταφίδα. Επειδή αναφερθήκατε στο παρελθόν, στη σταφίδα γίνανε πολύ μεγάλα λάθη και από τους 100.000 τόνους που παράγαμε κάποτε ως νησί, τώρα παράγουμε 1.500. Γιατί τότε πήγε στο Ελσίνκι ο Σιμίτης και υπέγραψε και καταργήθηκε ο φόρος κατοφλίου, που ήταν ο φόρος που βάζαμε στη σταφίδα όταν ερχόταν από την Τουρκία. Η τουρκική σταφίδα παραγόταν με $700 ανά τόνο. Η δικιά μας, επειδή είχαμε πιο ακριβά εργατικά, με 1.400. Όταν ερχόταν η τουρκική σταφίδα να μπει στην Ευρώπη, βάζαμε $700 φόρο κατοφλίου. Και έτσι πουλιόταν πρώτα η δική μας σταφίδα, γιατί ήταν ευρωπαϊκής προελεύσεως. Από τότε που καταργήθηκε ο φόρος κατοφλίου, κυριάρχησε η τουρκική σταφίδα στις ευρωπαϊκές αγορές και δεν υπάρχει σήμερα παραγωγή για μας. Και σήμερα κάνουμε διακρίσεις και στο εσωτερικό και αφήνουμε. Και καλά το κάνουμε, αλλά βοηθάμε μόνο τους παραγωγούς στην Κόρινθο-Κορονθιακή σταφίδα και αφήνουμε τους τόνους της σταφίδας Σουλτανίνα Ξανθιά σταφίδα να είναι στις αποθήκες εδώ τις δικές μας. Αυτές είναι οι ανισορροπίες.
ανισορροπίες, πραγματικά ανισορροπίες. Και γι' αυτό πρέπει να δοθεί μάχη. Είναι... Από όσο εκλεγήκαμε οποιαδήποτε, από όλα τα κόμματα, ώστε να ενσωματωθεί και η Σουλτανίνα στις άμεσες ενισχύσεις. Και πρέπει όλα αυτά τα θέματα να ειδωθούν άπαξ, δηλαδή μία και καλή, γιατί δεν μπορεί έτσι το πράγμα να συνεχίσει να πάει παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας σήμερα. Εσείς συνεχίζετε. Καλή συνέχεια λοιπόν να έχετε στον προεκλογικό σας αγώνα. 25 του μήνα ούτως ή άλλως πλησιάζει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.